Θανάσης Τάρτης, σύνηγορος περάσπισης κατηγορουμένης. Αυτό δεν μπορούμε αυτή τη μέρα να πούμε τίποτα, παιδιά. Περιμένουμε να ακούσουμε λίγο, να δούμε τη δικογραφία, να δούμε λίγο το διαβαστικό της αστυνομίας. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εάν δικάζαμε μόνο με το διαβαστικό της αστυνομίας και δεν γινόταν, τότε θα καταργούσαμε τα δικαστήρια, θα επιβάλαμε απευθείας τις ποινές για να είναι ικανοποιημένη και η κοινή γνώμη και βέβαια και εσείς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θα πρέπει να εξεταστεί η δικογραφία, να δούμε ποιος έχει κάνει τι, αν έχει κάνει κάτι, εάν αυτά που λέει η αστυνομία ευσταθούν και μετά θα ξαναγυρίσουμε εδώ να πούμε ό,τι χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πολύ νωρίς να εκφέρουμε οποιαδήποτε γνώμη, γιατί όπως σας είπα δεν γνωρίζουμε τη δικογραφία. Τι ακριβώς έγινε με τις εντολές σας, πώς τους... Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε επαφή. Δεν έχουμε επαφή καμία. Από την αστυνομία αναφέρει ότι πρόκειται για καλά, η αστυνομία μπορεί να το θέλει, δεν είναι πρώτη φορά που αναφέρει. Να σας πω ότι 99% των περιπτώσεων όπου η αστυνομία αναφέρει για εγκληματική οργάνωση καταραίει. Ουσιαστικά το συνέλαβαν μέσα. Ξέρετε γιατί όμως, Γιατί προϋπόθεση για να υπάρχει εγκληματική οργάνωση είναι η χρονική διάρκεια. Εξ όσο γνωρίζω, η χρονική διάρκεια που. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους. Έτσι λέει η νομολογία των δικαστηρίων μας. Άρα ήδη μόνοι σας είπατε ότι έχει καταρρεύσει μια κατηγορία. Μάθατε κάτι για την επιχείρηση που σε έγινε αυτή η έγκληση. Όχι, όχι, τίποτα, απολύτως. Αλλά χαίρομαι που το λέτε αυτό γιατί σημαίνει ότι καταρρεύσει ήδη μια από τις κατηγορίες καταραίει. Ενώ σε επίπεδο ακροατηρίου τώρα, έτσι. Γιατί εδώ, όταν ασκείται η δίωξη, ασκείται με αποχρώσεις ενδείξεις. Δεν υπάρχει θέμα απόδειξης. Όχι, όχι, δεν θα σας το πω ακόμα. Γιατί μπορεί να είναι και περισσότερο του πλειών. Είπατε ότι απήχθησαν ουσιαστικά και αδερφές. Σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά, ναι. Τους πήραν και τους μετέφεραν στην Αθήνα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εμείς επικοινωνία με τους ανθρώπους. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι επικοινώνησε κάποια στιγμή μαζί μου οι συγγενείς των πελατών μου και μου λένε ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στα. Δεν ξέραν που βρίσκεται καν. Εγώ τους βρήκα ότι είναι στα πέρα. Τους αναζητούσαν από τα τηλέφωνα. Ναι, προφανώς. Τα οποία τηλέφωνα είχαν κατασκευή. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.